Είναι... Γιάννη, οι Ιταλικέ Αρχέ έδωσαν άδεια στο Όσοι να αποβιβάσει του 176 μετανάστε που μεταφέρει από περίπου 30 ώρε που το πλοίο παρέμενε ανοιχτά τη Λαμπεντούζα. Αυτή η απόφαση τη Ιταλική κυβέρνηση σαφώ δείχνει ότι υπάρχει μια αλλαγή τη πολιτική τη απέναντι στου μετανάστε. Έχει οθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση, α το πούμε έτσι. Δεν πέρασε όμω απαρατήρητη από τον ηγέτη τη ακροδεξιά Λέγκα, ο οποίο αντέδρασε και αντέδρασε έντονα και σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι η τόσο αν το συγκεκριμένο πλοίο έχει σημαία Νορβηγία και ανήκει σε γαλλική μοικείο και δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο θα πρέπει να πάει στην Ιταλία. Να θυμίσω βέβαια ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο Ματέο Ορβίνη ω υπουργό εσωτερικών είχε κρατήσει κλειστά τα λιμάνια τη Ιταλία με αποτέλεσμα να μένουν για πολλέ ημέρε τα πλοία με του μετανάστε στην, στην, Μεσόγειο. Τώρα να σου πω ότι το διασωστικό πλοίο αυτό διαχειρίζονται οι γιατροί χωρί σύνορα και η ΜΚΟ Μεσόγειο SOS. Περισυνέλεξε αρχικά 74 μετανάστε το Σάββατο το βράδυ. Και και στη συνέχεια την Κυριακή άλλου 102 μετανάστε. Ανάμεσά του ήταν πολλέ γυναίκε, κάποιε μάλιστα ήταν έγκυε και πολλά μικρά παιδιά. Μάλιστα. Ζήτησε τη Δευτέρα άδεια για να, από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτησε δηλαδή να, του, να, το, να ενημερωθεί σε ποιο λιμάνι θα πρέπει να πάει. Αρνήθηκε να πάει στο λιμάνι, σε λιμάνι τη Λιβύη, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλέ μέρο εκεί και τελικά οδεύει προ την Νότια καλά, Ιταλία. Λίγαλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ.